Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Συγκλονίζει το άκουσμα της είδησης του σιγερού εγκλήματος που σημειώθηκε στην χώρα σήμερα. Νεκρός βρέθηκε αρχιμανδρίτης σε μια ανθρωποκτονία που έχει αναστατώσει ολόκληρη την περιοχή. Ακόμα και αυτήν την ώρα, οι άνθρωποι της αστυνομίας και τα εγκληματολογικά συνεργεία εξετάζουν εξονοχιστικά τον τόπο του εγκλήματος για να βρουν τα ακριβή αίτια, ενώ μέχρι αύριο αναμένεται να έχουν αποσταλεί τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Αναλυτικά το ρεπορτάζ θα μας μεταφέρουν οι συνάδελφοι Γιώργος Γεωργακόπουλος και Γιάννης Μοζίκας. Ωστόσο, πριν τους καλησπερίσουμε, να πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Δεν μπορεί να χωρέσει ο ανθρώπινος νους το πώς συνέβη το στιγερό έγκλημα που αποκαλύφθηκε σήμερα το πρωί με θύμα έναν 50χρονο αρχιμανδρίτη στη χώρα. Κάτοικοι που δεν τον είδαν το πρωί στην εκκλησία ανησύχησαν και γείτονας που πήγε στο σπίτι βρήκε τον άτυχο ιερέα νεκρό μέσα σε μια λίμνη αίματος. Λοιπόν, σου φάει και ο παπάς. Πώς και τι έγινε. Εμείς αυτόν τον αγαπάγαμε πάρα πολύ. Είναι εδώ πιο κάτι, είναι η Αγία Μονή Δημητρίου. Εκεί ερχότανε, εκεί μας έλεγε τα ωραίότερα λόγια. Ήταν ο καλύτερος. Ναι, ήταν καλός άνθρωπος. Και στην εκκλησία εκεί παντού έτρεχε. Ήταν καλός άνθρωπος. Κανέναν. Οι κουβέντες τους φάγανε μένει. Ναι, ξέρω. Το θύμα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εντοπίστηκε στην κουζίνα και φέρει μαχαιριές στο πάνω μέρος του σώματός του. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει ήδη από το πρωί τις έρευνες προκειμένου να διελευκανθεί η υπόθεση και να εντοπιστούν οι δράστες ή ο δράστης. Κάποιος είπε λοιπόν ότι δεν ξέρω. Ότι τον είχαν πάλι χρήματα πάλι από καιρό. Δεν ξέρω, θετικά πράγματα. Δικασία τώρα λένε. Εγώ δεν ξέρω. Όλο είναι το βλέπαμε τον άνθρωπο. Και χθες ήταν στη λειτουργία κάτω. Ήταν στη λειτουργία. Χθες είχαν μνημόσυνο και είχε έρθει. Μέχρι τις 4 ώρα ήταν εδώ κάτω στην ενορία στους Αγίους Αποστόλους. Ναι. Θα σε σπίτι. Ναι, μπράβο. Κάνε το τραπέζι και κάποιο μάκι, κάνε τραπέζι. Μέχρι τις 4 ώρα ήταν. 4 ώρα. Από τις 4 και μετά θα έγινε το συμβάν. 6 θα γίνει, 7, 8, 10, τι θα γίνει. Θα απαντάς εσύ που λες ότι είσαι γνωστός μου, αλλά δυστυχώς δεν είσαι γνωστός μου. Και μπαίνε μέσα και σε πετσοκόβουνε. Πάει, τελείως. Δεν κοτάμε να βγούμε έξω από την πόρτα. Και ο καθένας κάθεται με την καραμπίνα πίσω από το σπίτι. Σε συγκεκριμένα πράγματα. Όταν πλακώσαν τα ρημάλια, όλοι οι άλλοι εδώ, από το Πακιστάν, από το διάφορο ρημάλια. Οι Έλληνες μισοπαραδοθήκαν. Γυναίκες, άντρες, πρωτού βασιλεύει στην Ελλάδα. Οπότε να βγουν έξω από το σπίτι. Λοιπόν, εμείς θα παραμείνουμε στο συγκεκριμένο θέμα, σε αυτή την άγρια δολοφονία, σε αυτό το στιγερό έγκλημα το οποίο στην κυριολεξία έχει αναστατώσει ολόκληρη την περιοχή. Θα μεταφερθούμε στην εκεί περιοχή, στην Τριφυλία, καθώς έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τους δύο συναδέλφους, τον Γιάννη τον Μποζίκα και τον Γιώργο τον Γεωργακόπουλο. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα. Λοιπόν, Γιώργο, θα ξεκινήσω με εσένα. Θέλω να μας μεταφέρεις λίγο
το κλίμα, το ρεπορτάζ, τι λέει και τα όσα έχουν εξελιχθεί μέχρι αυτήν την ώρα. Για να ακολουθήσει μετά ο Γιάννης να μας πει και το τι γίνεται και με την τοπική εκκλησία εκεί. Γιώργο, ξεκινάμε με εσένα. Ναι, Κώστα μου και κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Πραγματικά, τουλάχιστον σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία από το πρωί σήμερα, όταν μαθαίθηκε το νέο της δολοφονίας του πρώην αρχιμανδρίτη στη χώρα. Βρεθήκαμε το πρωί στο τόπο του εγκλήματος, στο σπίτι του Παπαφώτη, όπως τον φωνάζουν όλοι εδώ. Τον νεκρό αρχιμανδρίτη ανακάλυψε περίπου στις 8 το πρωί ο ψάλτης της εκκλησίας μαζί με κάποιον άλλο κάτοικο του χωριού, του Αγίου Νικολάου, όταν οι πιστοί τον περίμεναν για την Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία και ανησύχησαν βέβαια όταν δεν εμφανίστηκε. Την προανάκριση ανέλαβε το αστυνομικό τμήμα Γαργαλιάνων, με τον διοικητή και σχεδόν όλη τη δύναμή του να βρίσκεται από το πρωί συνεχώς στο τόπο του εγκλήματος. Συγγενείς, γείτονες και άνθρωποι του περιβάλλοντος του δολοφονημένου ανακρίθηκαν την αστυνομία προσπαθώντας να στοιχειοθετήσουν καταρχήν το σκηνικό αλλά και την ώρα του εγκλήματος. Ο ιατροδικαστής κατέφτασε περίπου στις 3 το μεσημέρι. Παρέμεινε μία ώρα για να εξετάσει επί τόπου τη σωρό και τα πιθανά ευρήματα και κατά τις 4.30 περίπου αναχώρησε, όπως και η σωρός για το ναύπλιο, όπου θα διενεργηθεί και η νεκροτομή και νεκροψία για να έχουμε αύριο, όπως είπες και εσύ, τα αποτελέσματα. Αύριο να πούμε έτσι ότι πρώτα ακολουθείται αυτή η διαδικασία, πρώτα θα υπάρξουν τα αποτελέσματα που θα δείχνουν την ακριβή αιτία που οδήγησε στον θάνατο, γιατί τα προφανή πολλές φορές δεν είναι και τα σωστά. Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει η διαδικασία αναζήτησης των όποιων στοιχείων βρίσκονται στον χώρο από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Μέχρι στιγμής αναμένονται τα αποτελέσματα, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα στην φάση της έρευνας, όπως τουλάχιστον αναφέρουν και οι πληροφορίες. Ναι, ναι, και γι' αυτό και το σπίτι βέβαια παραμένει ακόμα σφραγισμένο και φυλάσσεται, δεν έχει παραδοθεί ούτε σε συγγενείς, δεν έχει αφαιθεί να μπει κανείς μέσα. Η αστυνομία βέβαια βρισκόμενη στο στάδιο της προανάκρισης δεν παρέχει ακόμα κάποιες πληροφορίες όπως γνωρίζουμε. Από το ρεπορτάζ τώρα προκύπτει πως όταν το πρωί ήρθαν να αναζητήσουν δεν βρέθηκαν αφενός ούτε ίχνη παραβίασης. Η εξωτερική αυλόπορτα ήταν απλά κλειστή χωρίς να είναι κλειδωμένη από μέσα ή παραβιασμένη και πως ο νεκρός έφερε πολλαπλά τραύματα στο άνω μέρος του κορμού από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα βέβαια μαχαίρι. Προσαγωγές έχουν γίνει χωρίς να γνωρίζουμε ακόμα την ταυτότητα των προσαχθέντων. Και να πούμε και δύο λόγια ότι ο Παπαφώτης ήταν πολύ αγαπητός στην ευρύτερη περιοχή της χώρας, του πύργου, αλλά και της τριφυλίας και της πηλίας γενικότερα. Ήταν άνθρωπος υπείων τόνων, είχε χαρισματικό λόγο, κρατούσε ώρες το ακροτηριό του, συγγνώμη, προσιλωμένο. Και βέβαια από τη μεριά μας θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη της υπόθεσης και για οτιδήποτε νεότερο θα ενημερώνουμε τους τηλεθεατές και τα δελτία ειδήσεων και από την ιστοσελίδα του ΠΕΣ. Γιώργο, μένεις μαζί μας. Να έρθω, Γιάννη, σε εσένα, καθώς θέλω να μας πεις πρώτα απ' όλα την αντίδραση της τοπικής εκκλησίας της Ιεράς Μητρόπολης Τριφυλίας Ολυμπίας. Ποια είναι λοιπόν η αντίδραση από την πλευρά της Μητρόπολης, αν υπάρχει κάποια δήλωση του Μητροπολίτη εκεί, και από εκεί και πέρα, επειδή και εσύ συνομίλησες με αρκετούς στην περιοχή, ποια είναι η δική σου αίσθηση και τι λέει το δικό σου ρεπορτάζ? Ναι, Κώστα, κυρίες και κύριοι, καταρχάς να σας πω ότι αυτό το τραγικό συμβάν με την άγρια δολοφονία δεν έχει συγκλονίσει μόνο την Ιερά Μητρόπολη της Τριφυλίας Ολυμπίας, αλλά και ολόκληρη την περιοχή της Τριφυλίας και από πολίτες που, ιδίως της περιοχής χώρας που έφτασαν εκεί, καθώς πάρα πολλοί μας μιλούσαν και για τα προφανή πολλαπλά κρούσματα εγκληματικότητες που αντιμετωπίζει η περιοχή. Να σας έρθω όμως πρώτα στο γεγονός ότι η Ιερά Μητρόπολη της Τριφυλίας και Ολυμπίας δήλωσε ότι αναμένει την ιατροδικαστική έκθεση, εκφράζοντας παράλληλα την οδύνη, τη λήψη αλλά και τον αποτροπιασμό της για τον τραγικό συμβάν που κανείς δεν μπορεί να πιστέψει, βυθίζοντας το πένθος στον ιερό κλίνο, κλήρο δεδομένο ότι ο 53χρονος Παπαφώτης, όπως τον αποκαλούσαν οι κάτοικοι της περιοχής, ήταν γνωστός και αγαπητός και, όπως συμπλήρωσε και ο συνάδελφος πριν, πραγματικά αυτό μας έλεγα με χαρισματικό λόγο. Μιλώντας με κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι πραγματικά είναι συγκλονισμένοι, μας έλεγαν, Κώστα, ότι ιδίως το βράδυ αναγκάζονται να κλειδαπαρώνονται στο σπίτι τους, γιατί υπάρχουν κρούσματα εγκληματικότητας, προσπαθούν βέβαια πολλές φορές να πάρουν και κάποια μέτρα αυτοπροστασίας. Πιστεύουν ωστόσο ότι οι ίδιοι απλώς δίνουν εμπιστοσύνη μόνο και σε πολύ κοντινά τους, σε πολύ οικεία τους πρόσωπα. Το τραγικό αυτό συμβάν έχει εξοργήσει και την τοπική κοινωνία και την ευρύτερη περιοχή για το γεγονός ότι ένας άνθρωπος της Εκκλησίας, ένας άνθρωπος όπως είπε πριν και ο συνάδελφος με χαρισματικό λόγο, δεν μπορεί να φύγει από τη ζωή με αυτόν τον αποτρόπιο τρόπο. Μας έλεγαν ότι είναι ιδεχθές έγκλημα και η αστυνομία, οι πληροφορίες που έχω εγώ είναι ότι εξετάζει πολύ προσεκτικά τα ευρήματα και αμέσως μετά το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξετάσεως, ώστε να μπορεί να αναζητήσει και την ταυτότητα του δράστη.
Από εκεί και πέρα η ταυτότητα του δράστη πιθανόν να είναι και γνωστή στους κατοίκους της περιοχής. Θα το δούμε. Για συνομήνω στο στάδιο της προανάκρισης, πάντως είναι γεγονός ότι αυτό που μας έλεγε ο κόσμος είναι ότι θα έρθει η δικαιοσύνη και θα προσαχθεί προς τη δικαιοσύνη ο δράστης του αποτρόπου αυτού. Πάντως να πούμε ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Ακόμα η έρευνα της αστυνομίας στρέφεται προς πάσα κατεύθυνση και στο πλαίσιο αυτό θα σίγουρα θα συζητήσει και θα μιλήσει με πάρα πολλούς και κατοίκους της περιοχής προκειμένου έτσι να διαπιστώσει το τι ακριβώς συνέβαινε ή μέσα τέλος πάντων από τις συζητήσεις να αλλιεύσει τις πληροφορίες εκείνες που χρειάζεται προκειμένου να κατευθυνθεί στην διαδικασία ανέβρεσης των ή του δραστών, γιατί ακόμα δεν γνωρίζουμε ούτε και τον αριθμό, και τέλος πάντων να διαλευκανθεί η συγκεκριμένη υπόθεση που, όπως είπατε, και οι δύο έχει συγκλονίσει όχι μόνο την περιοχή της χώρας, ολόκληρη την Μεσσηνία, αλλά και όλη την Ελλάδα. Είδαμε ότι έπαιξε παντού το συγκεκριμένο, άλλωστε δεν συμβαίνει κάθε μέρα και ευχόμαστε να συμβαίνει γενικότερα. Δεν ξέρω, Γιάννη, από εκεί, εκτός από την επίσημη τοποθέτηση της Ιερέας Μητρόπολης, αν κύκλοι ή τέλος πάντων κάτι ανεπίσημο έχει δοθεί προς τα έξω ή σε συζητήσεις μεταξύ των ιερέων, αν υπάρχει κάποια συζήτηση. Όχι, είχε έρθει πολλές φορές και παλαιότερα ο 53χρονος σηματίδης στην περιοχή μας. Ήταν αγαπητός, είχε άριστες σχέσεις στη Μητρόπολη, το γνώριζαν από τον Ιερό Κλήρο όπως μας δήλωσαν και γι' αυτό ακριβώς όλοι μας έχουν εκφράσει την οδύνη τους. Θα ήθελα να επισημάνω επίσης ότι οι κάτοικοι της περιοχής γνώριζαν και τη διαδρομή που εκτελούσε ο άτυχος 53χρονος, απέχει περίπου 2 χιλιόμετρα η μονή από την οικία του, αλλά και τις εκκλησίες, γιατί μας έλεγαν ότι χθες κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει όταν λειτουργήσε κάποια εκκλησία, ήταν μετά σε γιορτή, ήταν με όλο τον κόσμο. Τον είδαν ο κόσμος, όπως μας είπαν και στο ρεπορτάζ μέχρι αργά το απόγευμα. Άρα γνώριζε, ήταν κοντά και αν χρειαζόταν κάτι θα μπορούσε να καλέσει και σε βοήθεια. Γι' αυτό προφανώς λένε ότι το συμβάν να έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες. Πάντως είναι γεγονός ότι ο κόσμος γνώριζε τη διαδρομή του, του Αρχιμανδρίτη, γνώριζαν πολύ καλά και την καθημερινή διαδρομή που έκανε και την επαφή που είχε με τον κόσμο και γι' αυτό ακριβώς έπεσαν από τα σύννεφα. Mm-hmm. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι μέσα σε λίγες ώρες θα μπορούσε να έχει φύγει από τη ζωή με αυτόν τον τρόπο. Κώστα, δεν χρειάζεται να πούμε νομίζω τίποτα περισσότερο. Έχουμε εμπιστοσύνη άλλωστε και στις αστυνομικές αρχές. Κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους και ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις έχουν κατέβει και αρμόδιοι από κλιμάκια κεντρικά κιόλας. Οπότε θα υπάρξει άμεσα διερεύνηση. Εξάλλου εδώ στην περιοχή έχουν αποδείξει κατά το παρελθόν ότι μπορούν να δώσουν λύσεις και να διαλευκάνουν ανάλογου τύπου υποθέσεις. Η δουλειά που γίνεται είναι πάρα πολύ όπως καλή. Εδώ, Κώστα, που έχουμε σε διακόπτω συγγνώμη, mm-hmm. που έχουμε δει ανάλογες βαριές υποθέσεις στη δεχτή κλίματα, χρειάζεται χρόνος. Και τον χρόνο πρέπει να το έχουν οι αρμόδιες αρχές για να μπορούν να φτάσουν σίγουρα στην άκρη του νήματος και θα φτάσουν. Σίγουρα και πολλές φορές δεν χρειάζεται να μιλούμε και πάρα πολύ για αυτά. Γιάννη, Γιώργο, να σας ευχαριστήσω. Το ρεπορτάζ συνεχίζει. Αν χρειαστεί, θα επανέλθουμε. Καλό σας βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, εμείς να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Στην ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του για τον Δήμο Τριφυλίας προχώρησε σήμερα ο Τάκης Κατσίβελας. Ο κύριος Κατσίβελας έδωσε το στίγμα των προθέσεών του, σημειώνοντας πως θα προσπαθήσει με όλες του τις δυνάμεις να αναλάβει τις ευθύνες που αντιστοιχούν σε μια δημαρχοντία και αναφέροντας πως η Τριφυλία είναι κάτι το πολύ ανώτερο. Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων, προσωπικά δεν ανέχεται το λίγο για την Τριφυλία και αυτό αποτέλεσε και έναν από τους βασικούς λόγους για την καθοδό του. Για να σας ανακοινώσω επίσημα την υποψηφιότητά μου για Δήμαρχο Τριφυλίας. Επίσημα την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του για τον Δήμο Τριφυλίας έκανε σήμερα ο Τάκης Κατσίβελας. Το στίγμα των προθέσεών του συγκεκριμένο. Η Τριφυλία είναι κάτι πολύ ανώτερο και ο ίδιος αναλαμβάνει την ευθύνη να προσφέρει σε αυτήν με όλες του τις δυνάμεις. Είναι μια διαδικασία η οποία τώρα αρχίζει και θα προσπαθήσω με όλες τις δυνάμεις μου, με όλη τη θέληση της ψυχής μου, να αναλάβω στο τέλος της διαδικασίας τις ευθύνες που αντιστοιχούν στο Δήμαρχο Τριφυλίας. Η Τριφυλία δεν είναι απλά ένας χώρος. Δεν είναι ένα γεωγραφικό σημείωμα, ένας γεωγραφικός χώρος. Είναι κάτι πολύ ανώτερο. Είναι πολιτισμός, είναι ιδέες, είναι νοοτροπίες, είναι κουλτούρα, είναι παραγωγή, είναι πολιτισμός, είναι ιστορία, είναι η ζωή μας. Όπως ανέφερε στην συνέχεια χαρακτηριστικά,
δεν ανέχεται προσωπικά το λίγο για την τριφυλία. Αναμφίβολα, η τριφυλία έχει μείνει πίσω στις όλες τις εξελίξεις και για μένα προσωπικά. Είναι πολύ στενάχωρο να βλέπω την περιοχή μας, την τριφυλία, να υπολείπεται των άλλων περιοχών. Σας λέω ότι προσωπικά δεν ανέχουμε το λίγο για την τριφυλία. Αυτό ήταν το κίνητρό μου και η επιθυμία μου να συμμετέχω σε αυτές τις εκλογές. Ξέρετε, έχω μια ιστορία. Ξέρετε ότι δεν υπηρετώ ιδιοτέλειες, υπηρετώ αναγκαιότητες. Και σε αυτή την αναγκαιότητα δίνω το παρόν. Με ιδιαίτερη αξία και η ανοιχτή πρόσκληση που απίφθινε. Κάνω ανοιχτή πρόσκληση σε όλους που νιώθουν ότι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς έχουν κουράγιο να παλέψουν για κάτι ανώτερο, για κάτι που μας λείπει και για κάτι που το έχουμε ανάγκη. Όσοι νιώθουν ότι έχουν περίσσια ψυχής, όνειρα, ελπίδες, ικανότητες, αλλά πάνω απ' όλα γερές πλάτες να σηκώσουν φορτίο, τους καλώ να συστρατευτούμε σε αυτή την προσπάθεια. Είμαι σίγουρος ότι το αποτέλεσμα θα είναι καλό και ότι για την τριφυλία την περιμένει μια καλύτερη μέρα. Θέλω να επαναλάβω και πάλι ότι της τριφυλίας το λίγο δεν της αξίζει. Ο υποψήφιος δήμαρχος τριφυλίας στην συνέχεια σημείωσε και την συγκινητική αθρώα προσέλευση ανθρώπων της σημερινής δημοτικής ομάδας αλλά και άλλων νέων. Είναι πάρα πολύ συγκινητικός ο τρόπος που με έχουν αντιμετωπίσει οι πολίτες της περιοχής, αλλά και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν δραστηριοποιηθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι, κατά πλειοψηφία και σε συντριπτικό βαθμό, άνθρωποι που σήμερα είναι στα δημοτικά πράγματα έχουν έρθει μαζί μας. Αυτό μου σηκώνει το βάρος και μου σηκώνει την ευθύνη για να είμαι συνεπέστερος, να είμαι καλύτερος, να είμαι αποδοτικότερος. Και ειλικρινά επαναλαμβάνω και πάλι ότι είναι πάρα πολύ συγκινητική η αθρώα προσέλευση συνεργατών. Το νέο, το κάτι παραπάνω, χρειάζεται και την ανανέωση. Έχουν αξιολογηθεί όλοι οι άνθρωποι που έχουν προσφέρει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Προσωπικά δεν αναιρώ κανένα, δεν αναιρώ την προσπάθεια κανενός που έχει κάνει και βέβαια τιμώ και ότι οι προθέσεις ήταν εξαιρέτες. Όμως για το νέο που έρχεται χρειάζεται και μια ανανέωση. Και αν θέλετε πρέπει να δημιουργήσουμε και τους καινούργιους ανθρώπους οι οποίοι θα αναλάβουν την τριφυλία την επόμενη δεκαετία. Καταληκτικά ανέφερε πως ήδη έχει ξεκινήσει τις επαφές για την επόμενη μέρα της τριφυλίας. Ήδη έχουν αρχίσει οι επαφές, πριν ακόμα αναλάβω τις ευθύνες μου. Ήδη έχω κάνει συνάντηση με τον γραμματέα της αποκεντρωμένης στην Πάτρα. Η τριφυλία χρειάζεται μια εξωστρέφεια. Εμείς πρέπει να δουλέψουμε σκληρά μέσα στο Δήμο, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, να δημιουργήσουμε τους φακέλους, να δώσουμε στο όραμα και στην ελπίδα μας και στο στόχο μας μορφή η οποία να είναι υλοποίηση και όταν και μετά έρχεται η ώρα που θα πρέπει να χτυπήσουμε την πόρτα της κεντρικής εξουσίας για να βρούμε και τους πόρους. Μήνυμα αισιοδοξίας ότι η χώρα βγαίνει από τον φαύλο κύκλο. Στέλνει με συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Πρωθυπουργός εξηγεί πως θα χρειαστεί το πρωτογενές πλεόνασμα και αναφέρεται σε σταδιακή μείωση φόρων εφόσον διατηρηθούν τα πλεονάσματα, ενώ απορρίπτει το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Την εκτίμηση ότι το πρωτογενές πλεόνασμα ξέπερνα το 1,5 δισεκατομμύριο και είναι τριπλάσιο από ό,τι αρχικά υπολογιζόταν, εκφράζει ο Πρωθυπουργός σε εφόλη στη σύλλη συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής. Ο Αντώνης Σαμαράς εξαγγέλει σταδιακή μείωση των φόρων υπό τον όρο των πλεονασμάτων, επαναλαμβάνοντας ότι το μεγάλο ποσοστό του πλεονάσματος θα επιστραφεί στην κοινωνία, στους χαμηλόμισθους και ένστολους. Πιο αναλυτικά, ο κ. Σαμαράς υπογραμμίζει πως το επίσημο μεγάλο και πρόωρο πρωτογενές πλεόνασμα, η επιστροφή του στην κοινωνία, η επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, η ανάκαμψη ελάφρυνσης του χρέους και η επιστροφή στις αγορές θα γίνουν μέσα στη φετινή χρονιά και όλα μαζί θα συνθέτουν την εικόνα μιας άλλης Ελλάδας, μιας νέας Ελλάδας. Τονίζει ότι τον Ιανουάριο το πρωτογενές πλεόνασμα είναι διπλάσιο από ό,τι πέρυσι και η τάση συνεχίζεται στο πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου.
Σημειώνει πως βγήκαμε από τους φαύλους κύκλους και μπαίνουμε σε ενάρετο κύκλο. Υπογραμμίζει πως μετά την καταπολέμηση ανεργίας, η επόμενη μεγάλη προτεραιότητά του είναι η μείωση φορολογικής επιβάρυνσης. Τονίζει όμως ότι χρειάζεται προσοχή να μην επιστρέψουμε στα ελλείμματα. Κάνει λόγο για μείωση των φόρων λογιστικά, δηλαδή μείωση των φορολογικών συντελεστών και στον ΦΠΑ και στη φορολόγηση των φυσικών προσώπων και στη φορολόγηση κερδών. Προσθέτει όμως ότι αυτό θα προχωρήσει μόνο σταδιακά και μόνο εφόσον πιάνουμε τα πλεονάσματα τα επόμενα χρόνια. Σημειώνει όμως ότι θα υπάρξει και ταμιακή μείωση των φόρων, όπως τα ακίνητα, που από το 2013 έως το 2006 θα φτάσει το 38%. Όλα αυτά, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, μπορεί να γίνουν σταδιακά και μόνο εφόσον πιάνουμε τους στόχους για δημοσιονομικά πλεονάσματα. Αναφέρει ότι η ανάπτυξη έρχεται πιο γρήγορα από όσο προβλέπει το πρόγραμμα και σημειώνει πως ώστε τα τέλη της φετινής χρονιάς, η βελτίωση θα αρχίσει να γίνεται αισθητή στο μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας. Προσθέτει ότι την ψεύτικη αισιοδοξία τη συχαίνομαι. Μέσα μου ξέρω καλά ότι ο Έλληνας προτιμά τις λίγες και μεστές κουβέντες από τα χιλιάδες πυροτεχνήματα των λαϊκιστών που πάντα τον απογοήτευσαν. Επιτίθεται στον ΣΥΡΙΖΑ, σημειώντας ότι η πρότασή του ότι θα ασκήσει τα μνημόνια και θα αμφισβητήσει το χρέος αποτελεί αναγγελία εθελοντικής χρεοκοπίας. Την ώρα που φτάσαμε στην όχθη του ποταμού, πάνε να μας ξαναρίξουν στα βαθιά για πνίξιμο. Αυτό μας λένε. Δεν είναι απλώς λάθος, είναι παράκρουση, αναφέρει χαρακτηριστικά. Εκτιμά ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών δεν θα είναι αρνητικό για την κυβέρνηση και δεν θα μπει σε πειρασμό για πρόωρες εκλογές και προσθέτει. Βγαίνουμε από την κρίση. Κάθε μέρα θα το καταλαβαίνουν όλο και περισσότεροι. Γιατί να κάνουμε εκλογές τώρα, αφού αύριο τα πράγματα θα είναι καλύτερα και μεθαύριο ακόμα καλύτερα. Τώρα μήνυμα στον ελληνικό λαό ότι αφήνουμε πίσω μας τις ημέρες της δοκιμασίας έστειλε από το Άγιο Όρος ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στην διάρκεια επίσημης επίσκεψης του εκεί. Να περάσουμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Δεν το λέμε αυτό με καμιά πικρία. Η παρηγοριά είναι η βεβαιότητα για όλο τον κόσμο ότι υπάρχει αυτή η ζήμη, η μικρή ζήμη που νικάει το θάνατο. Περάσαμε και περνάμε δύσκολες ώρες. Αλλά με τη βοήθεια του Θεού στεκόμαστε όρθιοι. Μεγάλες θυσίες μας ζητήθηκαν. Αλλά αν ακόμα και στα δύσκολα η πολιτεία βρίσκεται κοντά σας, είναι γιατί έχουμε βαθιά στο νου μας ορθοδοξία και γλώσσα. Πιστεύω ότι αφήνουμε πίσω μας τις μέρες της δοκιμασίας σιγά σιγά. Και η πολιτεία θα μπορεί να ανταποκρίνεται πληρέστερα στο καθήκον της απέναντι στο Άγιον Όρος. Να το καταλάβει ο ελληνικός λαός να σε αγκαλιάσει. Αυτό παρακαλώ. Για να βγάλει την Ελλάδα από την κρίση. Να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας. Μια μοναδική βραδιά ήταν η χθεσινή με την τελετή ανάξυση του δεύτερου καλαματιανού καρναβαλιού. Καρναβαλιστές και μη βρέθηκαν στο ιστορικό κέντρο όπου και απέδειξαν ότι οι καλαματιανοί ξέρουν και από καλό καρναβάλι. Την έναρξη έκανε ο δήμαρχος Παναγιώτης Νίκας, λέοντας πως το καρναβάλι ανήκει στην νεολαία, ενώ ο κεντρικός παρουσιαστής ήταν ο γνωστός Νίκος Μουρατίδης. Κοιτάμε! Η έναρξη από τον δήμαρχο. Το δεύτερο καλαματιανό καρναβάλι μόλις ξεκίνησε. Την επίσημη έναρξη έκανε ο δήμαρχος της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας Παναγιώτης Νίκας, ενώ ο κεντρικός παρουσιαστής ήταν ο γνωστός σε όλους μας Νίκος Μουρατίδης. Τα νιάτα της μεγάλης πόλης, καλέστε την νεολαία όλης της Ελλάδος να γρεπίσει μαζί σας, να παρασύρετε και εμάς τους μεγαλύτερους. Απαγορεύεται οι μεγαλύτεροι να γκρινιάξουν, μόνο να γλεντήσουν. Χρόνια πολλά, νεολαία της Καλαμάτας, να είσαστε καλά. Για να δούμε ποιος θα νικήσει τελικά. Το παιχνίδι, εδώ, το παιχνίδι, τα μυστικά της Βρυκίνης, θα σας πω, συνεχίζεται. Καθημερινά θα ενημερώνεστε από το επίσημο site. Γιώργο, μας φώτισε κύριε Σακάς, αλλά δεν ευχαριστούμε το πάρα πολύ. Τον κύριο Γονόμου και τον κύριο Μουσικά. Γιώργο, πάμε! Πάμε λοιπόν τα κρουπ να πάρουν τα ναυαρά τους. Φωνικά κύματα. Apollon και Artemis, Black or White. Mickey and Minnie, ό,τι έχει απομείνει. Φανταστείτε τώρα τι έχει να γίνει. Και είναι το δεύτερο, του χρόνου να δει τι έχει να γίνει. Ευτυχώς είναι πάρα πολύ κόσμος και ενθουσιασμένος και κεφάτος, γιατί έτρεμα με τυχόν και είναι κάπως. Αλλά ευτυχώς έχουν όρεξη και γέφυ
και αυτό θα μας δώσει και εμάς ενέργεια. Άρα κάθε διάθεση μας πάμε. Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Στην αρχή ήμουν λιγάκι τρακαρισμένος, αλλά τώρα μου πέρασε. Την αγαπάω πάρα πολύ την Καλαμάτα και έχει γίνει και πάρα πολύ όμορφη. Πάρα πολύ όμορφη. Δηλαδή, αν θα μου λέγεις κάπου να μείνω, θα ερχόμουν να μείνω άνετα. Πέρυσι ήταν ένα όνειρο. Φέτος έγινε πραγματικότητα για δεύτερη χρονιά. Καλαματιανό καναβάλι για πάντα. Δεν μπορώ να πω τι σου αρέσει, περισσότερο εδώ. Το καναβάλι. Τα πάντα. Τα ακούω όλα, ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει σε αυτό το καναβάλι. Θα τραγουδήσουμε. Θα κάνουμε το X-Factor εδώ. Στο ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας, 50 γκρουπ με εκατοντάδες μέλη έδωσαν το παρόν για να χορέψουν, να γλεντήσουν και να εξορκίσουν το κακό. Μάλιστα, τα παιχνίδια για αυτή τη χρονιά φαίνεται πως ξεκίνησαν νωρίς. Νίκο, εσύ φωτογραφίζεις κιόλας, έτσι καλά κάνεις. Έλα, πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι μυστικό. 9.876 και προηγείται μέχρι τώρα. Είστε το πρώτο γκρουπ. Για γκρουπ, για γκρουπ, για γκρουπ. Για πάμε τώρα να μας πείτε, να το φωνάξεις. Για άλλα, για άλλα. Για εσείς τι είστε, την Πονάτσι. Θέλω την Καρναβαλική Επιτροπή να έρθει να πάρει την πριγκίπισσα και τη συνοδεία της. Προφέρει αυτό. Έχεις δίκιο. Για να μας αδειάζουν τη γωνιά. Έχεις δίκιο. Ελάτε. Όχι τίποτα άλλο, δεν μιλάει κιόλας. Η πρόεδρος. Ένα χειροκρότημα για τους ανθρώπους που οργανώνουν ουσιαστικά το Καλαματιανό Καρναβάλι. Και τι δεν έγινε στην έναρξη του καρναβαλιού. Εκατοντάδες καρναβαλιστές απέδειξαν πως μπορούν να διασκεδάσουν με τον καλύτερο τρόπο, αφήνοντας στην άκρη τα όποια προβλήματα. Χορός, τραγούδι αλλά και παιχνίδι ανέβασαν την διασκέδαση στο κόκκινο. Το Καλαματιανό Καρναβάλι φαίνεται πως έγινε θεσμός. Εκατοντάδες μέλη των 50 γκρουπ έδωσαν το παρόν στο ιστορικό κέντρο της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας στην τελετή έναρξης, ουσιαστικά για να αποδείξουν πως μπορούν να διασκεδάζουν με τον καλύτερο τρόπο παρά τα όποια προβλήματα. Πολύ ωραία! Πάρα! Γιατί
πίνουμε κρασάκι. Το κλίμα, το περιβάλλον, η μουσική, ο χορός, όλα είναι τέλεια. Όλα είναι τέλεια. Είναι όλα τέλεια. Ξαφνικά ξεχνάει την κρίση και βγάζει έναν εαυτό που στην καθημερινότητα δεν θα έβγαζε ποτέ. Τέλεια, καταπληκτικά, πολλή ενέργεια. Είναι αληθινό, είμαστε όλοι ευχάριστα, είναι όλοι γνωστοί και περνάμε τέλεια. Πατισμένοι, κολλασμένοι. Καλαμάτα. Είμαστε οι σεληνιασμένοι διαστημικοί πύλοι Καλαμάτας. Εμείς φτάσαμε στο φεγγάρι πριν ακόμα από την NASA. Πώς περνάτε! Τέλεια! Όλα! Το κέφι σίγουρα χτύπησε κόκκινο. Τραγούδι, χορός, αλλά και πολύ παιχνίδι από τα μέλη των γκρουπ. Ενώ αρκετές ήταν και οι σχολές χορού που έλαβαν μέρος στην εκδήλωση αυτή που όπως και να έχει πέρασε στην ιστορία. Έχει γίνει θεσμός στην Καλαμάτα. Το καρναβάλι είναι φαντασίωση, είναι δημιουργία, είναι κέφι, είναι χορός, είναι διασκέδαση. Μ' αρέσει επειδή αυτό γίνεται πάλι στην Καλαμάτα και θα το κάνουμε και κάθε χρόνο, και κάθε χρόνο θα ερχόμαστε για να ενισχύουμε την Καλαμάτα, τον κόσμο, να βλέπουμε πολλά. Φυσικά να τρολάρουμε, γιατί έτσι είναι και να περνάμε και εμείς ωραία. Η ψυχή των ανθρώπων, η τρέλα που έχουμε και το κέφι μας, ναι. Το κέφι. Λάβαμε μέρος γιατί κατά βάθος είμαστε κι εμείς καρναβαλιστές μεγάλοι. Εντάξει, είμαστε μικρά παιδιά όλοι και περιμένουμε όλο τον κόσμο να περάσει καλά μαζί μας. Ναι, πολύ! Τα πάντα! Τέλεια! Είναι η ιδέα του πράγματος, να ξεφύγει ο κόσμος να περάσουμε καλά, γιατί είναι δύσκολος ο καιρός που περνάμε και που ζούμε με όλα αυτά που συμβαίνουν. Και πιστεύω ότι είναι ο ιδανικότερος και καλύτερος τρόπος για να ξεφύγουμε. Να είμαστε καλά, να περάσουμε όλοι καλά. Πάμε τώρα στον χώρο της υγείας, όπου σημαντικά βήματα έχουν γίνει με την αναβάθμιση διάφορων δομών. Ιδιαίτερα θετική και η είδηση που έχει να κάνει με το Κέντρο Υγείας Γαργαλιάνων και την αναβάθμισή του. Μια μεγάλη προσπάθεια που εξελίχθηκε με τη συνδρομή πάρα πολλών φορέων και υπηρεσιών επιτέλους αποδίδει θετικούς καρπούς. Ο λόγος για την αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Γαργαλιάνων, την οποία και ανακοίνωσε ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Παναγιώτης Κατσίβελας. Μετά από προσπάθειες 1,5 χρόνου. Και παρότι οι πόρτες ήταν ανοιχτές για να φέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα, προβληματισμένος γιατί οι μονάδες υγείας της Τριφυλίας δεν είχαν ενδυναμωθεί, δεν είχαν κτηριολογικά και εξοπλιστικά αναβαθμιστεί, βρήκα πόρτες ανοιχτές γιατί είχα θέληση να στηρίξουμε αυτές τις μονάδες υγείας. Δυστυχώς, και αυτό είναι που πρέπει να αλλάξει, χρειάστηκε να περάσει 1,5 χρόνος και τελικά να απευθυνθώ στις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας και τους ευχαριστώ πολύ για αυτό που έκαναν, ώστε σήμερα, τις προηγούμενες ημέρες, υπέγραψα την απόφαση για την αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Γαργαλιάνων και λείπει μόνο η υπουργική απόφαση για να οριστεί ο φορέας υλοποίησης του έργου. Αυτό μου έδειξε
και την εικόνα του τι πρέπει να αλλάξουμε στις διαδικασίες και στη λειτουργία του Δήμου. Στενή παραμένει η συνεργασία της Περιφερειακής Αρχής με την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση της Πελοποννήσου με βάση τις προσπάθειες να εξασφαλίζονται οι μέγιστες και δυνατές υπηρεσίες για τους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό ευωδόθηκε η ενέργεια για την προμήθεια μέσω του ΕΣΠΑ 42 νέων οχημάτων, ενώ στη νέα προγραμματική περίοδο υπάρχει πρόβλεψη να συνεχιστεί η υποστήριξη της αστυνομίας με υποδομές αναπεριφερειακή ενότητα για την απόκτηση ιδιόκτων κτηρίων για τις ανάγκες τους. Αντίδοτο στα φαινόμενα παραβατικότητας τα οποία υποβοηθούνται από την παρούσα κρίση, χαρακτήρισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Στατούλης τη συνεργασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης κατά τη διάρκεια της τελετής αγιασμού των 42 οχημάτων που αγοράστηκαν με πόρους του ΠΕΠ Πελοποννήσου. Προσπάθεια, η οποία ξεκίνησε εδώ και 3 χρόνια, ετελεσφόρησε. Και θα ήθελα στα αργία να σας θυμίσω ότι όταν πρωτοείπα ότι μπορούμε μέσα από το ΕΣΠΑ να διαχειριστούμε το θέμα του μηχανοκίνητου εξοπλισμού της τροχέας για λόγους ασφάλειας, τότε πολλοί λέγανε ότι αυτά που λέμε ήταν λόγια στον αέρα. Αλλά αποδείξαμε ότι με την συστηματικότητα της δουλειάς μας, με την ευρύτητα των γνώσεών μας, μπορέσαμε και το επιτύχαμε. Εγώ χαίρομαι γιατί αυτή τη στιγμή η ευαίσθητη υπηρεσία της τροχέας, που είναι συνυφασμένη με την οδική ασφάλεια, στο επίπεδο του εξοπλισμού, πήρε αυτές τις αναγκαίες υποδομές. Για το έμπρακτο ενδιαφέρον της περιφέρειας ευχαρίστησε τον Πέτρο Τατούλη, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Πελοποννήσου, στρατηγός Ηλίας Γεωργόπουλος. Κύριε Περιφερειάρχα, η καθοριστική σας συμβολή στην απόκτηση των 42 συνολικά νοχημάτων αλλά και του λοιπού εξοπλισμού αποτελεί ένα ακόμα δείγμα αλληλεγγύης απέναντι στην κοινωνία της Πελοποννήσου και την ελληνική αστυνομία, η οποία υπηρετεί το εξόχως σημαντικό αγαθό της προστασίας, της περιουσίας και της ζωής των Ελλήνων πολιτών. Από την πρώτη στιγμή δείξατε ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα ασφάλειας και αντιμετώπισης εγκληματικότητας στην περιφέρεια Πελοποννήσου, τόσο στις κατηνδίας συναντήσεις μας, όσο και στις συνεδριάσεις των περιφερειακών συμβουλίων. Μοναδικές είναι οι γαστρονομικές βραδιές μεσημεριακών γεύσεων του Elite City Resort. Οι γευστικές εμπειρίες είναι βασισμένες στις τοπικές γεύσεις και τα αγνά προϊόντα. Το Elite City Resort και το Evzin Restaurant σε συνέχεια του επιτυχημένου καλοκαιρινού εγχειρήματος παρουσιάζουν τις γαστρονομικές βραδιές μεσημειακών γεύσεων για τη νέα χρονιά. Το ξενοδοχείο, στηρίζοντας τους τοπικούς παραγωγούς και την γαστρονομία, φιλοξενεί στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του τρεις νέους μεσήνιους και καταξιωμένους σεφ, οι οποίοι θα μαγειρέψουν στην κουζίνα του Ευζήν σε συνεργασία με την ομάδα του Elite City Resort. Οι θεματικές αυτές βραδιές θα παρουσιάσουν μενού ελληνικής κουζίνας, βασισμένα στα μεσημειακά προϊόντα, τα οποία θα συνοδεύουν κρασιά τοπικών παραγωγών. Αρρωγή στις γαστρονομικές βραδιές μεσημειακών γεύσεων είναι οι επί σειρά ετών συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που με την ποιότητα των προϊόντων τους συμβάλλουν στο καλύτερο αποτέλεσμα. Σε συνέχεια του πετυχημένου καλοκαιρινού εγχειρήματος με θέμα βραδιές, γαστρονομικές βραδιές μεσημειακών γεύσεων, αγκαινιάζουμε εδώ στο Elite City Resort τη νέα ενότητα για το 2014. Τρεις νέοι σεφ, τρεις καταξιωμένοι μεσήνιοι σεφ θα μαγειρέψουν εδώ στην κουζίνα του Ευζήν σε συνεργασία με την ομάδα του Elite City Resort μόνο για εσάς. Άρα αρχίζουμε με τον Άρη Τσεκούρα,
ο οποίος έχει ένα υπέροχο μενού, πάντα με βάση τα μεσημιακά προϊόντα. Την επόμενη Τετάρτη θα ακολουθήσει ο Ηλίας Δουλάμης και την επόμενη Πέμπτη ο Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος. Φυσικά τα υλικά που χρησιμοποιούν είναι μεσημιακά προϊόντα, προϊόντα μεσημιακής γης, και βέβαια σε όλη αυτή την προσπάθεια αρρωγή είναι οι προμηθευτές, οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που πάντα με την ποιότητα των υλικών τους βοηθούν το ξενοδοχείο City Resort να έχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Η 3F είναι ο Άρης Τσεκούρας, ο οποίος έχει εργαστεί σε γνωστά ξενοδοχεία αλλά και στην ομάδα οργάνωσης και επιμέλειας συνταγών της εκπομπής Dr. Cook, ως καθηγητής μαγειρικής τέχνης στο Δημόσιο ΙΕΚ της Καλαμάτας, ενώ πλέον συνεργάζεται με τον σεφ Γιάννη Λουκάκο στο εστιατόριό του Ψωμί και Αλάτι. Στις 19 Φεβρουαρίου έρχεται ο Ηλίας Δουλάμης. Γεννημένος στην Καλαμάτα το 1983, έχει εργαστεί σε βραβευμένα εστιατόρια σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενώ στις 27 Φεβρουαρίου στο Elite City Resort θα μαγειρεύει ο Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος. Γεννημένος το 1970, έχει εργαστεί σε βραβευμένα εστιατόρια όπως ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης και Καλίστη στην Αθήνα. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και σημαντική ήταν η ημερίδα για τους διαβητικούς με τίτλο «Εκπαίδευση, πρόληψη, θεραπεία». Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Σύλλογος Διαβητικών του Νομού Μεσσηνίας και η Επιτροπή Εθελοντισμού του Δήμου Καλαμάτας. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ήταν η ημερίδα για τον Σαχαρόδη Διαβήτη με θέμα «Εκπαίδευση, πρόληψη και θεραπεία» που πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο της Καλαμάτας και την οργάνωσαν ο Σύλλογος Διαβητικών του Νομού Μεσσηνίας και η Επιτροπή Εθελοντισμού του Δήμου Καλαμάτας. Έτσι κι αλλιώς στόχος του Συλλόγου μας είναι κάθε χρόνο να διοργανώνουμε ημερίδες προκειμένου να εκπαιδεύουμε τα άτομα με διαβήτη, γιατί για μας η εκπαίδευση είναι το κλειδί της σωστής ρύθμισης. Χωρίς εκπαίδευση δεν μπορούμε να έχουμε σωστή ρύθμιση και κατ' επέκταση καλή ποιότητα. Μία εκδήλωση, μία ημερίδα που αφορά αυτή την κατηγορία των ανθρώπων στην πόλη μας. Η ημερίδα για τους διαβητικούς που διοργανώνεται από την Επιτροπή Εθελοντισμού φιλοξενεί σήμερα τρεις γιατρούς, οι οποίοι ο καθένας από την πλευρά τους σκοπτικά θα φωτίσουν το θέμα του διαβήτη, θα ενημερώσουν και θα εκπαιδεύσουν αυτούς που θα βρεθούν κοντά μας. Είναι η κυρία Κάση, είναι ο κύριος Σούμπλης και είναι ο κύριος Μακρύς. Είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή για μας. Στην εκδήλωση αναλύθηκε το θέμα για την επιδημία του 21ου αιώνα που δεν είναι άλλη από την παχυσαρκία και τον διαβήτη, ενώ αναλύθηκαν τα προβλήματα που προκαλεί ο διαβήτης στα μάτια αλλά και στο πόδι. Ουσιαστικά είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική μέρα και αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια και στο Δήμο και στον Πανελλήνιο Σύλλογο Ατόμων με Ζαχαρόδη Διαβήτη για την ενημέρωση. Το θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε είναι η παχυσαρκία και ο διαβήτης, που όπως πολύ καλά γνωρίζετε είναι οι δύο σιωπηροί δολοφόνοι του αιώνα μας. Άρα λοιπόν η πρωτοβουλία αυτή του Δήμου είναι πολύ σημαντική, γιατί η εκπαίδευση σημαίνει και πρόληψη. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να κοιτάξουμε το διαβήτη στα μάτια, να κοιτάξουμε την προσβολή του διαβήτη, πώς προσβάλλει τον οφθαλμό, πώς εμφανίζεται η διαβητική αμφιβηστροειδοπάθεια, η οποία αποτελεί την πιο συχνή αιτία τύφλωσης για τους διαβήτη, για τους ανθρώπους ηλικίας 25 έως 70 χρονών. Ο διαβητικός ασθενής έχει 25 φορές μεγαλύτερο ρίσκο να τυφλωθεί στη ζωή του από το διαβήτη σε σχέση με τους υπόλοιπους συνανθρώπους μας. Είναι πολύ σημαντική, γιατί η πρόληψη είναι το σημαντικότερο σε ένα διαβητικό ασθενή. Εγώ θα μιλήσω για το διαβητικό πόδι και επ' ευκαιρία της λειτουργίας του γιατρίου διαβητικού ποδίου στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Δυστυχώς είναι μια συχνή επιπλοκή. Στο όλο τον κόσμο κάθε 30 δευτερόλεπτα γίνεται ένας ακροτηριασμός σε ένα διαβητικό ασθενή και γενικά το 70% των μη τραυματικών ακροτηριασμών γίνεται σε διαβητικούς.
Κινητικότητα σημειώνεται στον χώρο των φαρμακείων με την δημιουργία του δικτύου πράσινων φαρμακείων. Στόχος, όπως τονίστηκε στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα, είναι η αλλαγή σελίδα για το ελληνικό φαρμακείο με σκοπό ο φαρμακοποιός να γίνει πάροχος υγείας. Μια νέα σελίδα επιχειρούν να γυρίσουν οι συνεδρισμοί φαρμακοποιών σε ολόκληρη την χώρα. Στο πλαίσιο της διημερίδας που διοργανώθηκε στην Καλαμάτα από τον Προμηθευτικό Συνεδρισμό Φαρμακοποιών Νοτίου Πελοποννήσου στο ξενοδοχείο Ακτίτα Ήγετος, έγινε η παρουσίαση του δικτύου Green Pharmacy. Βρισκόμαστε εδώ με κατόπιν μιας πρωτοβουλίας που ανέλαβε ο Συνεδρισμός Νοτίου Πελοποννήσου για να συντονίσουμε τη δράση μας. Όσοι συνεδρισμοί είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε να γράφουμε μια καινούργια σελίδα για το ελληνικό φαρμακείο. Προσπαθούμε να βάλουμε όλες τις παραμέτρους αυτές που θα φέρουν το αύριο, το μέλλον του ελληνικού φαρμακείου. Δεν εργαζόμαστε μόνο για τα μέλη μας, απλά πιστεύουμε, είμαστε πεισμένοι, ότι όταν ολοκληρωθεί αυτό το άτυπο δίκτυο, θα προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες στους ασθενείς και σε βάθος χρόνου θα παράγουμε μια πραγματική οικονομία στις δαπάνες υγείας και ιδιαίτερα στο φάρμακο μέσα από την καθημερινή δραστηριότητα της, των Green Pharmacy. Η Καλαμάτα, όπως σημείωσε ο Πρόεδρος Ομοσπονδίας των Συνεταιρισμών, πρωτοπορεί προς αυτή την κατεύθυνση για την αλλαγή νοοτροπίας, έτσι ώστε ο φαρμακοποιός να γίνει όχι χορηγός φαρμάκων, αλλά πάροχος υγείας. Φιλοδοξούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα ότι θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσει αυτό το δίκτυο πανελλαδικά. Πρωτοπόρος φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι είναι η Καλαμάτα με τα μέλη της και θα επεκταθούν σε όλους τους νομούς όπου δραστηριοποιούνται για να αντλήσουμε και εμπειρίες και γνώση και αυτό θα το επεκτείνουμε σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, αλλάζουμε νοοτροπίες, αλλάζουμε συνήθειες. Το όλο project αυτό μπορώ να το συνεψίσω σε μία πρόταση. Καλούμε το φαρμακοποιό να αλλάξει και να γίνει από χορηγός φαρμάκων που κάνει σήμερα και το κάνει πάρα πολύ καλά, να γίνει πάροχος υγείας. Σε συνεργασία με την ιατρική κοινότητα είμαστε αισιόδοξοι ότι θα είναι ένα καλό αποτέλεσμα προς όφελον των ασθενών αλλά και της πατρίδας μας. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ήταν και η πρόσφατη πανεπιστημιακή διάλεξη του γνωστού καθηγητή Κωνσταντίνου Νιάρχου. Θέμα, ο φιλόσοφος Νίτσε και η γερμανική πολιτική. Συνεχίζονται οι πανεπιστημιακές διαλέξεις φιλοσοφίας του καθηγητή Κωνσταντίνου Νιάρχου. Θέμα αυτή τη φορά, ο φιλόσοφος Νίτσε, ο υπεράνθρωπος και η γερμανική πολιτική έναντι της Ελλάδος. Ο ίδιος απέκτησε τη φήμη του φιλοσόφου με προφητικές ικανότητες. Με το έργο του «Πέραν του αγαθού και του κακού» ως εισαγωγή εις την φιλοσοφία του μέλλοντος. Η φιλοσοφική του ιδιώτης πηγάζει πρωτίστως από την καθαρός φιλολογική του εξειδίκευση εις την κλασική φιλολογία και την γλωσσολογία, με ιδιαίτερα έμφαση στην ποιότητα ζωής και την δομή της κοινωνίας των πολιτών. Είναι αλήθεια ότι ο Νίτσε ανέλυσε το σύστημά του μέσα σε μια κοινωνία η οποία είχε λίγο πολύ αποδείξει την αδυναμία της να επιλύσει τα ανθρώπινα αιτήματα. Δυστυχώς, η θεωρία του υπερανθρώπου βρήκε πρακτική πολιτική έκφραση στα λεγόμενα ακροδεξιά κόμματα τότε, για τον απλούστατο λόγο ότι τα δημοκρατικά κόμματα, οι δημοκρατικές δυνάμεις δεν μπορούσαν να προσφέρουν αξιοσύστατες λύσεις. Και επειδή ο κόσμος δρά θυμικά περισσότερο παρά λογικά στην εκλογική διαδικασία, γι' αυτό ανέβηκε τότε ο αδρόφος Χίτλερ. Τι ήθελε η Γερμανία? Ήθελε έναν ηγέτη ο οποίος θα αποκαθιστούσε το κύρος της μέσα στην κοινωνία των εθνών. Στη διάλεξη πραγματοποιήθηκε η ανάλυση για τα όσα έχουν υποθεί από τον φιλόσοφο Νίτσε. Φυσικά τους έφερα και τις παραπομπές, κυρίως από το θέατη του, ότι οι τάσεις του ανθρώπου, του λέει ο Πλάτων, δεν το είπα εγώ, δεν το είπε κανένας πατέρας της Εκκλησίας, ο Πλάτων το λέει, είναι ομοίωσης Θεό, δεν υπάρχει άλλη εκδοχή. Εάν αναζητήσετε άλλη μορφή και άλλη εκδοχή του ανθρώπου, τότε τον καταργείτε από άνθρωπο. Τι θα προτιμήσουμε, να είμεθα άνθρωποι και να δεχόμεθα τη φυσική μας πορεία ή για λόγους
καταναλώσεως, η σκοπιμότητος πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής να υποστηρίζουμε κάτι το οποίο στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Που την έπομψη αυτή η πλατωνική εκδοχή της εννοίας του ανθρώπου ενσωματώνει την ψυχολογική, τη φυσιολογική και τη συναισθηματική ταυτότητα του ανθρωπίνου όντως, δηλωνότη της προσωπικότητας την οποία λύαν προσφυώς οι ψυχολόγοι του περασμένου αιώνος, ο Φρόιντ και ο Γιούγκ, παρεπιπτόντως ταυτίζουν εις ορισμένες περιπτώσεις με την ψυχή ή τον νου. Τώρα στην επόμενη φάση του The Voice πέρασε η καλαματιανή Κωνσταντίνα Ζέρβα. Η νεαρή τραγουδίστρια μάγευσε με την φωνή της αφήνοντας υποσχέσεις για το μέλλον. Γεια σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς σε λένε? Κωνσταντίνα Ζέρβα. Γεια σου, Κωνσταντίνα μου. Εμένα, όπως είδες, μου άρεσες πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γι' αυτό και γύρισα την καρέκλα. Από πού είσαι? Είμαι από την Καλαμάτα, αλλά σπουδάζω εδώ στην Αθήνα. Έχεις κάνει κάποιες... σπουδάζεις τη μουσική, εννοείς ή κάτι άλλο? Σπουδάζω δημοσιογραφία. Πάρα πολύ ωραία. Και παράλληλα ασχολούμαι με το τραγούδι από τα 16 μου, είμαι 20 χρονών. Έχεις κάνει κάποια μαθήματα, εννοείς, έτσι? Ναι, έχω κάνει και δουλεύω και σε ένα νυχτερινό κέντρο, ανοίγω το πρόγραμμα. Πάρα πολύ ωραία. Πρώτη μου δουλειά. Χαίρομαι πραγματικά που τελικά κάποιος πάτησε το κουμπί. Κι εγώ χαίρομαι. Ειλικρινά, τώρα που σε βλέπω δεν ξέρω γιατί δεν το πάτησα. Θέλω να με αγκαλιάσεις γιατί μόλις ήρθες στην ομάδα. Στον Αμαζόνιο. Ναι ρε φίλε, μέσα. Με 200 λεπτά χρόνο ομιλίας θα πεις και μια κουβέντα παραπάνω. Free to go. 200 λεπτά χρόνος ομιλίας προς όλους, μόνο με 5 ευρώ. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, να περάσουμε στον συνάδελφο τον Γιάννη τον Μπούρα για να μας δώσει έτσι αποτελέσματα και εικόνα του τι είχαμε σήμερα. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες. Λοιπόν, η Καλαμάτα σήμερα γνώρισε την ήττα σε ένα κατάμεστο όμως, και πρέπει να σημειωθεί αυτό, στάδιο παραλίας. Ο κόσμος πήγε, αλλά η Καλαμάτα δεν τα κατάφερε. Κώστα, κατήφια. Κατήφια στον κόσμο της Καλαμάτας, κατήφια και σε όλους εμάς που παρακολουθήσαμε το παιχνίδι. Πραγματικά χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία για τη Μαύρη Θύελλα, καθώς βέβαια έτσι είναι και το ποδόσφαιρο, γιατί θα τα δούμε και αναλυτικά στη συνέχεια. Mm-hmm. Όμως η Καλαμάτα θα μπορούσε στο 90 λεπτό να πάρει το τρίποντο, να πάρει με μια κλασική ευκαιρία του Πούτσι, που δεν χάνεται που λέμε, και στις καθυστερήσεις το 92 να δεχτεί την ψυχρολουσία, να δεχτεί το τέρμα. 2-3 το γύρισε η Ερμηνίδα και να. Καλαμάτα, η οποία να πούμε ότι προηγήθηκε. Προηγήθηκε 2-0 στο 20 λεπτό, Κώστα, πολύ σημαντικό. Μέσα σε 7 λεπτά όμως, στη συνέχεια το 25 λεπτό μέσα στο 32 είχε ισοφαρίσει η ομάδα της Ερμηνίδας.
Στο δεύτερο λοιπόν, ημίχρονο έμεινε και με 10 ομάδα οι παίχτες, έμεινε με 10 παίχτες η ομάδα. Τέλος πάντων, πολλά τα θέματα θα τα δούμε αναλυτικά, θα τα αναλύσουμε στην εκπομπή Κυριακή στα Σπόρ σε πολύ λίγο. Η ομάδα του Μεσσηνιακού επικράτησε τουλάχιστον, επέστρεψε στις νίκες εκτός έδρας επί του Εθνικού Σαγέκων με 2-0. Έτσι λοιπόν διατηρείται πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού στη δύσκολη προσπάθεια που κάνει. Και βέβαια, Καλαμάτα όχι μόνο δεν κατάφερε μετά και την ήττα της Αθλητικής Ένωσης Καραϊσκάκη από τον ΠΑΟ Βάρδας να πατήσει κορυφή μαζί με τις άλλες δύο ομάδες, αλλά βρέθηκε και στην τέταρτη θέση καθώς την προσπέρασε ο Παναργιακός. Αυτά όσον αφορά τρίτη εθνική, θα τα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Ενώ στην τοπική, σαν τοπική κατηγορία, το έχουμε πει, είναι η καλύτερη των τελευταίων ετών, μεγάλη κόντρα στην κορυφή. Έτσι, μετά την κορυφή που πάτησε ο Πάμψος Μεσίνης στην προηγούμενη αγωνιστική, έφερε ισοπαρία στο ντέρμπι με την Ράνη Φιλιατρών. Έτσι λοιπόν, με την νίκη που πέτυχε η Κυπαρσία, ισοβαθμεί πλέον στην κορυφή με τον Πάμψο Μεσίνης. Και αν αναλογιστούμε το 4-1 που είχε έρθει το παιχνίδι της Κυπαρσίας, τότε έτσι πλέον και η Κυπαρσία πέρασε μπροστά με αυτόν τον τρόπο. Ωραία. Θα τα δούμε στην υπάρχει πορεία ζουμί, λοιπόν. Υπάρχει ζουμί. Αναλυτικά το τι έχει γίνει σήμερα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω. Καλό βράδυ. Στο σημείο αυτό, εμείς και εσύ να περάσουμε να δούμε την πρόγνωση του αυριάνου καιρού. Διαβάστε στην σημερινή που κυκλοφορεί. Ο Τατούλης διαλύει τον ΣΥΡΙΖΑ. Αφήνουμε στους άλλους την εκλογολογία, σημειώνει ο Περιφερειάρχης. Έρευνα. Σπάει το απόστημα της φοροδιαφυγής. Η μαύρη λίστα που έκρυβε εκατομμύρια ευρώ. Θέμα. Ένα χρόνο μετά ζητούν πίσω το βοήθημα του γετού. Κωμικοτραγικές καταστάσεις. Συνέντευξη. Αλέκος Αλαβάνος. Αυτός είναι βιασμός της αυτοδιοίκησης. Υγεία. Αυξήθηκαν οι εθελοντές αμοδότες μέσα σε ένα χρόνο. Δημοσκόπηση. Mark και Best για το Δήμο Μεσίνης. Περιβάλλον. Οι υδάτινοι γίγαντες πεθαίνουν. Περιφερειακή ενημέρωση. Κορινθία, Λακωνία, Αρκαδία, Αργολίδα. Lifestyle, μουσική, φαγητό, προτάσεις, πολιτισμός, αθλητική ενημέρωση, σχόλια, αρθογραφία. Σημερινή. Γιατί ό,τι δεν λέγεται, γράφεται. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Best. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η εκπομπή Κυριακή σας πρώτη με τον Γιάννη Μπούρα. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.